Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News, με νέο βίντεο για τη σειρά Μαέστρο. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ποια είναι η κλέλια και τι σχέση έχει με τον Ορέστη. Πριν όμως σας πω, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι μπορείτε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μου, είναι δωρεάν, να πατήσετε και το καμπανάκι δίπλα, να σας έρχεται ενημέρωση κάθε φορά που θα ανεβάζω καινούριο βίντεο. Ο Ρέστης στη σειρά Μαέστρο είναι μουσικό που δεν έχει καταφέρει σπουδαία πράγματα μέσα από την τέχνη του. Δέχεται την πρόσκληση να διοργανώσει το Φεστιβάλ Μουσική σε ένα νησί του Ιωνίου. Έτσι, αποφασίζει να μετακομίσει εκεί μετά την εποχή του lockdown σαν ανάγκη φυγής από τη ζωή του στην Αθήνα. Στόχος του είναι να φέρει στο νησί πάλι τη μουσική και να κάνει τη ζωή του αλλά και τη ζωέ των κατοίκων λίγο καλύτερες. Στους παξούς θα γνωρίσει όλες τις ομορφιές και τους ανθρώπους, οι οποίοι όμως κρύβουν πολλά σκοτεινά μυστικά. Προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις και να μην εμπλακεί συναισθηματικά με τους κατοίκους, αλλά το είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η γνωριμία του με την κλέλια θα τον φοβήσει, θα προσπαθήσει να μείνει μακριά τη και θα αντισταθεί σε αυτό που θα νιώσει για εκείνη. Γιατί η διαφορά ηλικίας είναι κάτι δύσκολο και ο Ρέστης το γνωρίζει αυτό. Η μουσική όμως τους φέρνει κοντά. Η πραγματικότητα όμως τους χωρίζει. Πάμε να σας πω ποια θα είναι η κλέλια στη σειρά μας. Η κλέλια είναι 19 ετών και ετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις στο οδείο. Έχει μεγαλώσει στους παξούς και το πάθος της για το πιάνο και τη μουσική είναι το μόνο πράγμα που της δίνει δύναμη. Είναι διαφορετική από όλα τα υπόλοιπα παιδιά της ηλικία της. Τι πρόκειται όμως να συμβεί όταν η σχέση του γίνει γνωστή και πώς θα αντιδράσουν οι γονείς της Κλέλιας, ο Φάνης και η Σοφία. Ποιος θα είναι ο ρόλος της γεγιάς της Κλέλιας που υποδίεται η Χάρις Αλεξίου στο μέλλον του ζευγαριού. Πόσο θα επηρεάσει τον ορέστη η κακοποίηση της φίλης του Μαρίας από το σύζυγό της Χαράλαμπο. Περιμένω και σας τα δικά σας σχόλια. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.